Σε πλήρη διάσταση απόψεων εξακολουθούν να βρίσκονται Λονδίνο και Βερολίνο για την υποψηφιότητα Juncker για την Προεδρία της Κομισιόν παρά τη βαρκάδα στη λίμνη στο θέρετρο Χάρψου της Σουηδίας. Η τετραμερής μίνι σύνοδος κορυφής έληξε με τον David Cameron να τονίζει πως η υποψηφιότητα Juncker δεν θα βοηθήσει την ευρωπαϊκή κατεύθυνση της Βρετανίας και την Άγγελα Μέρκελ να απαντά πως σε αυτή τη συζήτηση δεν χωρούν απειλές. Είπαμε όλοι ότι τα θέματα της επάνδρωσης των ευρωπαϊκών θέσεων δεν είναι στο επίκεντρο των συζητήσεών μας, αλλά ότι θέλουμε να κάνουμε ό,τι δεν έχουμε κάνει επαρκώς μέχρι τώρα, να συζητήσουμε την ουσία που είναι σημαντική για τους πολίτες. Ωστόσο, για μένα, ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ είναι ο υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής και αυτόν θέλω για πρόεδρο. Habe gesagt, dass Jean-Claude Juncker für mich der Kandidat für das Amt des Kommissionspräsidenten ist. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός προειδοποίησε την Ένωση κατά της υιοθέτησης μιας αλυσιτελούς κατεύθυνσης, λέγοντας ότι επιθυμεί την παραμονή της χώρας του σε μια αναμορφωμένη Ένωση. Την απόφαση για το αν θα παραμείνουν στην Ευρώπη ή όχι οι Βρετανοί θα αντιλάβουν σε ένα δημοψήφισμα μέχρι το τέλος του 2017. Προφανώς η προσέγγιση που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υιοθετήσει από σήμερα μέχρι τότε θα είναι πολύ σημαντική. Θα ήταν χρήσιμο να δείξει ότι μπορεί να κάνει μεταρρυθμίσεις με επιτυχία, να είναι ανταγωνιστική, ευέλικτη και ανοιχτή. Προφανώς, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, δεν θα βοηθούσε καθόλου. Στη μινι σύνοδο κορυφής στη Σουηδία με οικοδεσπότη τον Φρέντρικ Ράινφελ, εκτός της Γερμανίας και της Βρετανίας, συμμετείχε και η Ολλανδία.